Έλα ρε πειρατή, τι έγινε. Για τις προμήθειες σήμερα. Οπότε να κάνουμε αυτό που λέγαμε και από το πρωί, να σου σπάσουμε. Θα τις μοιράσουμε λοιπόν έτσι. Ναι ρε. Παιδιά, εγώ πιστεύω είναι η καλύτερη λύση, ούτε τσακωμή, ούτε παρεξηγήσεις. Εγώ έτσι λέω. Ας να τα βάλουμε ρε εσύ πάνω. Ποιος θα το κάνει. Εγώ είμαι εδώ, μπορώ να το κάνω, μπορείτε να βλέπετε όλοι. Εγώ δεν νομίζω. Αν σου έχω εμπιστοσύνη, φίλε, να το κάνεις τόσο πολύ, καλύτερα να το κάνει μια κοπέλα. Όχι, είδαμε να βοηθήσουμε μάλλον. Εκ των οποίων τους δύο τους ήξερα θέλοντας και μη. Αν μας ήταν μπροστά τους. Μην αγχώνεστε. Παιδιά, τι φάση. Το θέμα είναι να κερδίσουμε όσα αγχώνεστε. Δεν έχουμε λογοπαθήσει. Παιδιά, να τα δείτε όλα. Έκανε αλάτι. Το καλύτερο μας φαίνεται. Όπως τη βλέπω. Δύσκολη. Θα μας πείτε εσείς, δεν ξέρουμε. Μην αγχώνεστε. Πιστεύω να μας βάλετε στα φιλόδια. Θα φύγουμε οι αγώνες μας σήμερα. Εδώ πέρα υπάρχει κενό. Εάν θέλετε να στρώσετε εδώ πέρα, είναι... Για φάση αναρωτήθηκα αν τελικά... βρωμάμε εμείς και όχι τα παιδιά, γιατί με το που ήρθαμε ξαφνικά... Έβλεπα το νησί από μακριά ότι είναι έτσι ένα δάσος, πολλούς φοίνικες, πανέμορφη παραλία. Προφανώς και πίστευα ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια μεγάλη εμπειρία για μένα. Γεια σας! Γεια σας! Ωπα ρε! Έλα! Καλώς παιδιά! Για εδώ! Μας ήρθε λίγο ξαφνικό τώρα, λέω τώρα τι γίνεται! Τι γίνεται, έγινε με χθες! Γεια σας! Γεια σας! Ποιος εσύ ήταν, ρε. Γεια σας παιδιά, Παύλος, χάρηκα. Πώς είναι Παύλο, καλά. Πώς είσαστε παιδιά. Χάρηκα. Περνάμε την κόκκινη σημαία και βλέπω την καλύβα και εκείνη τη στιγμή βλέπω όλα τα παιδιά να κάθονται. Κοκάλωσα για λίγο είναι η αλήθεια, είπα γεια σε όλους, αλλά όλοι εκείνη τη στιγμή ήρθανε, μας αγκαλιάσανε, υπήρχε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, νομίζω υπήρχαν από όλους χαμόγελα. Δεν ξέρω, ήταν φοβερή υποδοχή, κάτι που δεν το περίμενα. Σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εν τω μεταξύ, μας πετύχατε σε ενδοσυζυγικά καυγαδάκια εδώ πέρα και ήμασταν λίγο. Αλλά όλα καλά. Ήρθατε και φέρατε το φως εδώ πέρα. Ευχαριστούμε για την υποδοχή. Παιδιά, θα ελπίζουμε να σας φέρουμε πολύ φως. Και πολύ τύχη, έτσι. Φτάνοντας στην παραλία, τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Είχα ένα μικρό σφίξιμο στο στομάχι, γιατί περίμενα να δω πώς θα με υποδεχτεί η ομάδα μου. Αλλά τα συναισθήματά μου είναι πολύ θετικά. Ανυπομονώ να μπω στο παιχνίδι, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Είμαστε η κόκκινη ομάδα και κανένας δεν μας σταματά. Προχωράμε με το λεωφορείο, η ομάδα κάνει σαματά. Σήμερα το πρωί είχαμε μία απρόσμενη επίσκεψη στην καλύβα μας, στην παραλία. Ήρθαν δύο νέοι παίκτες, δύο νέα παιδιά, ο Παύλος και η Νικολέτα, παιδιά χαμογελαστά, παιδιά ορεξάτα, φαγωμένα φαίνονται.
λοιπόν, με ωραία βλέμματα, με όρεξη. Πολύ χάρηκα που ήρθαν, που θα ενισχύσουν την ομάδα μας. Μπαίνουμε από πόρτα, εδώ απλώνουμε ρουχαλάκια εδώ και κάτω. Ωραία, είδα και τα παπούτσια κάτω. Ναι, ναι, εδώ ναι, πέρα είναι King's Bed Κοψιδάς. Εδώ, μόνος ο αρχηγός. Έχουμε κι άλλο ένα καλυβάκι. Έχει ένα καλυβάκι εκεί που είναι του Καλίζη, το παλιά. Α, μπράβο, το θυμάμαι. Αλλά το έχουμε εξορκίσει. Δεν μένει κανείς εκεί. Δεν μπορείς να το πας, αμουστάρεις. Είναι λίγο σαν τάφος, δεν είναι πολύ. Άμα θέλετε το κάνουμε αποθήκη. Έχουμε κι άλλο αποθήκη από εκεί. Αγόρι μου, έχουμε πολύ πράγμα εδώ. Υπόγειο. Πισίνα κάτω. Θα φτιάξουμε και τσεκούζι εκεί. Θα σου πω, εδώ πέρα είναι το μαγειρεύμα, ράζουμε, εδώ είναι το σποτ top. Άλλη ενέργεια εδώ, ρε, μα είναι η ομάδα γύρω από τη φωτιά, δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα, εκείνοι οι προμήθειές μας, τα πάντα όλα τα αποθηκεύουμε. Και μετά πρέπει να βρούμε θεσούλες που θα χωρέσουμε. Αυτό. Με το που ήρθαν τα παιδιά, ξεχαστήκαμε τελείως, θέλαμε να τους ξεναγήσουμε, θέλαμε να τους εντάξουμε λίγο στην παρέα. Οπότε, όλο αυτό ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού, μας είπαμε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται και εκεί πέρα που είναι η πρώτη φορά που τσακωνόμαστε τόσο πολύ σαν παρέα, έρχονται δύο νέα παιδιά να αλλάξουν λίγο την παράσταση και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο αγώνισμα. Παιδιά, ήρθαν οι Προμήθειες. Ακούς, βλέπω, αυτό το κουτί που το βλέπετε είναι ένα σάπιο σεντούκι. Είναι η ιερό για μας. Μια να φορά... και τα παιδιά που ήρθαν σήμερα. Μια φορά την βδομάδα το παραλαμβάνουμε. Ναι, θα το βλέπετε και θα τρέμετε. Ναι, θα λέτε λοιπόν, ναι, ήρθε. Εγώ το λέω happy box. Αυτό είναι το happy box. Για να δούμε. Εδώ παιδιά μου είναι οι προμήθειές μας της εβδομάδας. Το ριζάκι, φακί. Και. Το αλεύρι μας και φυσικά και το λάδι. Με αυτά μαγειρεύουμε. Παράλληλα με την είσοδο των παιδιών στην καλύβα, έτυχε να βρούμε και τις προμήθειες στις εβδομαδιές μας. Γενικά όλα τα παιδιά φαίνονται πολύ εντάξει, πολύ ευγενικοί απέναντί μας, να μας βοηθήσουν, να μας εξηγήσουν. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή αρχή. Στην αρχή νόμιζα ότι θα με δυσκολέψει η συμβίωση με τα παιδιά. Βέβαια, εντάξει, δεν τους έχω γνωρίσει ακόμα καλά, αλλά από το λίγο που είδα, κατάλαβα ότι θα πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ταιριάζω στην κόκκινη ομάδα. Το Survivor είναι το παιχνίδι των ανατροπών και μας το ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά. Τι να πω, μπήκε πρώην μου, από εκεί που δεν το περίμενα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ζήσει μια ιστορία στο παρελθόν. Δύο μήνες που ήμασταν εδώ, πραγματικά δεν περίμενα μετά από τους δύο μήνες να δω κάτι τέτοιο. Η νέα προσθήκη να είναι εκείνος. Τι μου τη φίλε η μοίρα σήμερα, έχει λέμε ότι είναι ψυχολογικό παιχνίδι. Εγώ φάει τη χειρότερη και θα μπορούσα να χαθώ εδώ μέσα. Σαμποτάζ, όχι αστεία. Ήρθανε παίκτες τώρα, καινούργιοι παίκτες από παραλία και βλέπω το Σάκι. Εγώ έπαθα σοκ με το άλλο. Πριν πόσο καιρό χωρίσατε? Πρέπει 5 μήνες ρε φίλε και έσκασε με την κόμενά του. Αυτή είναι η νύμ του. Τα έχουν τώρα δηλαδή. Τώρα είναι μαζί, ναι. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα θέμα με την Μαριαλένα, ίσα-ίσα που είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ. Πέρασαμε πάρα πολύ καλά μαζί 2 χρόνια. Δεν υπήρχαν τσακωμοί, προστριβές, τίποτα. Ο καθένας επέλεξε να τραβήξει το δρόμο του. Από κοινού έγινε, δεν υπήρχαν τσακωμοί. Δεν κράτησαμε επαφές για άλλους λόγους. Απλά εγώ ασχολούμαι με επιχειρήσεις, μέτρωγε εκείνος, ξεκίνησε εκείνη κάτι δικό της, οπότε ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Αν είχα θέμα, σίγουρα δεν θα ερχόμουν. Ήρθα να της δώσω δύναμη, αν καταφέρω και της μιλήσω και την ηρεμήσω. Και να τις δώσω αντοχές για τη συνέχεια, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες παίχτριες στο παιχνίδι και αγωνιστικά. Οπότε έχει μέλλον ακόμα. Και μου κάνει, λες και δεν τρέχει τίποτα. Πού είσαι, παδυνάτησες. Όπα. Λίγο όπα. Είναι που είναι ψυχολογικό παιχνίδι. Δηλαδή τώρα τι άλλο θέλω να ψάξω. Πραγματικά, εγώ δηλαδή τώρα ψάχνω. Σωρί που γελάω, αλλά ξέρω τι όχι, και εμένα τραγελαφικό. Τραγελαφικό και εμένα. Δηλαδή, και τώρα άρχιζε η άλλη να λέει τι είναι. Ξερνάω, δεν μπορώ ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλήθεια σας λέω. Πραγματικά έχω φάει 60 μέρες στις
σε αυτό το παιχνίδι και πραγματικά ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα να γίνει στην προκειμένη φάση. Αλλά δεν θέλω να με αφήσει να με ρίξει αυτό το πράγμα. Είμαι δυνατή, δεν θέλω να μου ρίξει την ψυχολογία. Πορεύομαι με αυτό που έχω, θα προσπαθήσω να το διαχειριστώ όσο μπορώ, χωρίς όμως αυτό να μειώσει τη δυναμική της ομάδας και να δημιουργήσω έξτρα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν. Δηλαδή είναι σοκ, είναι σοκ. Δικαιολογημένη αντίδραση. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω. Και εγώ δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ θα έφευγα, δεν θα πήγεις γιατί εσύ δεν είσαι εγώ, αλλά... Εγώ τώρα θα τα είχα κάνει δηλαδή, λαμπόγια. Συγγνώμη. Θα κατεβαίνουμε τώρα στους αγώνες όλα καλά, μια χαρά. Θα τρώμε, θα κοιμόμαστε όλα καλά, μια χαρά. Είναι. Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Άκου λίγο το παρελθόν σου. Δεν θα αναιρεθεί επειδή πρέπει να κατέβεις στους αγώνες. Εντάξει, δεν μιλάμε το παρελθόν. Μιλάμε ότι αυτή τον ξέρει, είχαν σχέση πόσο καιρό, 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μου τη πει. Συγγνώμη, ρε φίλε, εγώ να πω κάτι. Sky meeting με την Ιντ του. Δηλαδή, πόσο πιο awkward. Εγώ θέλω να μιλήσω για την Ιντ του. Δηλαδή, ότι θα μπαίνει στο παιχνίδι μαζί, ζευγάρι. Και ενώ ξέρει την πρώην του. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν θα το έκανα ποτέ. Ο άλλο που ξέρει ότι θα είναι η πρώην του και φαίνεται την Ιντ του, τι καραγκιό μπορεί να είναι. Δεν χωρίσαμε με τι καλύτερε προδιαγραφέ. Δεν μιλάγαμε τον τελευταίο καιρό, είχαμε κόψει κάθε επικοινωνία. Από ό,τι ξέρω, εκείνος είχε προχωρήσει τη ζωή του με τη Χριστίνα. Εγώ έχω προχωρήσει τη ζωή μου. Ο καθένας έχει αλλάξει διαδρομές, πορεία, δεν ξέρω τι στο καλό. Όμως πώς τα φέρνει η ζωή. Μετά από τόσους μήνες που είχαμε χωρίσει, πάλι είναι εδώ. Καλούμαστε και οι δύο. Και πόσο μάλλον εγώ, γιατί εκείνος το ήξερε ότι εγώ θα είμαι μέσα και δεν ξέρω για ποιο λόγο μπήκε, πέρα από αυτό. Καλούμε εγώ προσωπικά να δω πώς θα το διαχειριστώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα σταθώ δυνατή. Είναι η υπόσχεση που δίνω στον εαυτό μου. Χριστίνα! Καταλαβαίνετε λίγο τι έχει να γίνει. Σοκ. Με γελάω. Το θέμα είναι πώς θα το χειριστούμε, επειδή... Η ψυχολογία δεν σου πει, γελάω, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ γελάω. Δηλαδή πρέπει να κερδίζουμε. Φαίνονται λίγο fit. Αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Θα το ζούμε μέσα από παιχνίδια όπως είναι. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολα 2 μήνες εδώ πέρα όλοι για να τα παρατήσουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω και την ιστορία των παιδιών. Και ξέρω ότι αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι, επειδή και εγώ και για μένα έχουν ακουστεί πράγματα για τον Νίκο και εκεί έξω έχω ανθρώπους που ξέρω και δεν μπορώ να τους μιλήσω. Ότι μπορεί να φαντάζονται πράγματα και να αφήνονται να εννοούνται πράγματα και να μου δημιουργούν πρόβλημα με τους δικούς μου ανθρώπους εκεί έξω. Δεν θέλω να ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στους ανθρώπους που η Μαριαλένα έχει αφήσει εκεί έξω. Γιατί είναι άλλο να σου λένε ότι κάτι παίζει και άλλο να είναι ο πρώην της μέσα στο παιχνίδι. Πάντως επιβεβαίωσα ότι ο τύπος των ανθρώπων που σου αρέσει είναι η Κλαρινό Γαμπρή. Σταμάτα ρε, ούτε καν. Ήταν η εξαίρεση των κανόνα. Ούτε καν. Ήταν μια παρέμβαση. Θέλω να ακούσω ατάκα Νίκου τώρα που έχει. Του είπες του Νίκου την ημίνη. Μου έλεγε φακές ο Νίκος. Λοιπόν, ας πω νέο να πέσει από τα σύννεφα. Ο ένας είναι ο πρώην της Μαριαλένας. Η άλλη είναι η νυν του πρώην της Μαριαλένας. Είναι η γκόμενά του. Το νούρο. Του πρώην. Σαν ανέκδοτο δεν ακούγεται. Τουράτσι, ευχαριστώ πρώτα. Δεν ακούγεται σαν ανέκδοτο τώρα. Καταλαβαίνεις εγώ μετά πώς μπορεί να μοιράσω φακέτες. Κάτσε κάτω, άραξε. Τον Σάκη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 9 χρόνια τα τελευταία από κοινές παρέες. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα μικρό φλερτ, το οποίο δεν μας έβγαλε κάπου και συνεχίσαμε να είμαστε 2 πολύ καλοί φίλοι. Φίλη, η Μαριαλένα πώς θα το χειριστεί τώρα. Πες μας εσύ που είσαι σοφός. Εγώ την έχω την ατάκα εδώ. Κατάλαβα τι να πει. Σκέψου τώρα να έμπαινε η πρώην σου με τον κόμενό της. Πολύ κακό. Δεν είναι πολύ κακό. Πολύ κακό. Και έτσι να έμπαινε τώρα η Γερμανίδα. Έχετε, περίμενε, έρχονται εδώ μέσα. Θα έδιωχνε τον Νίκη και θα έμπαινε μαζί μου. Εγώ δεν θέλω... Εμείς παιδιά δεν χωρίσαμε τις καλύτερες παιδιάραχες. Λοιπόν, αν έμπαινε η πρώην μου με τον νυν, παιδιά, θα έστειλα την ψηφοφορία. Η πρώτη φορά που θα έστειλα την ψηφοφορία για να φύγει ο νυν. Δεν πάει να ήταν ο Iron Man. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε σύγχυση. Δεν ξέρω τι να πιστέψω, δεν ξέρω τι να σκεφτώ, δεν ξέρω πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα.
Επομένως, η συμβίωση με τις νέες προσθήκες δεν ξέρω πώς θα είναι. Η καθημερινότητα και πώς θα κυλάνε οι μέρες. Σίγουρα περίεργα, σίγουρα αμήχανα. Αλλά εδώ είμαστε. Το Survivor όντως είναι το παιχνίδι των ανθρωπών. Πραγματικά ήρθα εδώ για να τεστάρω τα όρια μου σε όλους τους τομείς μάλλον της ζωής μου. Δεν περίμενα όμως να έχει να κάνει και με την προσωπική μου ζωή. Αλλά μέσα από αυτό θα ανακαλύψω και άλλα πράγματα για εμένα. Θα ανακαλύψω στοιχεία και το χαρακτήρα μου μάλλον δεν τα είχα ανακαλύψει. Υπομονή, δεν ξέρω τι άλλο. Αναμένω να δω πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες μέρες και αν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.